είπε κάτι που έχει σχέση με αυτό. Ίσως να το έχετε ακούσει. Ότι παρακολούσε πολύ τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να λύσει την Ελλάδα μας. Αλλά ο Κύριος έκανε τον κουφό. Και τότε στράφηκε στην Υπεραγία Θεοτόκος, την Παναγία Μητέρα του. Και την παρακαλούσε θερμά να λύσει εμάς την Ελλάδα μας. Και εκείνη παρακαλούσε με τη σειρά της τον Χριστό. Να σταυρώνουν κάθε μέρα. Δεν μετανοούν. Δεν το αξίζουν. Τρεις φορές αρνήθηκε. Κατά το θεϊκό του όραμα. Και τότε η Παναγία έβγαλε τη σκέπη της, τόσο μεγάλο έγινε αυτό το πέπλο έτσι, και σκέπασε με αυτό όλη την Ελλάδα. Τώρα βρισκόμαστε υπό την προστασία της Παναγίας. Πότε θα τραβηχθεί το πέπλο δεν ξέρω. Αυτά θα ξέρει μόνο ο Θεός. Όταν τραβηχθεί το πέπλο θα καταστραφούν. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για την αμετανοησία μας. Γιατί δεν μετανοούμε. Βλέπετε σαν έθνος πως καταντήσαμε, πως είναι τα σχολεία μας. Πως είναι η κοινωνία μας, πως είναι οι οικογένειες τώρα. Πως είναι τα παιδιά μας. Πως θα είναι αύριο μεθαύριο τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας. Ένας Θεός ξέρει.